Να δούμε μερικές φωτογραφίες. Μερικές φωτογραφίες. Να ξεκινήσουμε από μια φωτογραφία. Αυτό είναι μια καινούργια φωτογραφία που μόλις. Μια καινούργια φωτογραφία που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Χάρη Σιανίδη στον Αμαζόνιο. Την οποία. Χάρη Σιανίδη. Κάπου την έχω ξαναδεί αυτή τη φωτογραφία. Όχι, όχι, είναι η ιδέα σου. Σίγουρα ρε παιδιά. Σίγουρα. Δεν την έχουμε ξαναδείξει. Με τρελά. Όχι, όχι, όχι. Φρέσκα. Μπορεί να τον έχει δει στον δρόμο το συγκεκριμένο και από εκεί να μπερδεύει. Κυρίε και κύριοι, τώρα έχουμε διαγωνισμό για μια φορά ακόμα. Παρακαλούμε πάρα πολύ την προσοχή σα. Πλούσια δώρα. Όπως για παράδειγμα μία βραδιά με τον Ανδρέα Λοβέρδο, αν είστε θηλυκού γένους, ο οποίος είναι όλο το βράδυ έτσι. Μεγάλο έπαθλο. Αυτό είναι το ένα έπαθλο. Μία με τον Κίμωνο Κουλούρη, αν είστε. Πάψε. Και την Παρθένα Φουντουκίδου, αν είστε. Και με, συγγνώμη, την Παρθένα Φουντουκίδου θέλω να πω. Αυτά είναι τα μεγάλα δώρα που έχουμε να σας δώσουμε. Πρέπει να βρείτε όμως ένα από αυτά τα γνωστά παραδοσιακά παιχνίδια, ξέρετε, που λύνουν οι οδηγοί των λεωφορείων ενώ οδηγούν. Είναι τέτοιο. Βρείτε τις διαφορές στην παρακάτω, στις παρακάτω δύο εικόνες. Βρείτε τις διαφορές. Σας δίνουμε λίγο χρόνο. Μπροστά στο πλειστήλιο της Βουλής να σας βοηθήσουμε. Αυτή είναι μία εικόνα, εντάξει. Και αυτή εδώ είναι η άλλη εικόνα. Εδώ και εδώ. Βρείτε τις διαφορές. Δύσκολο, δύσκολο. Και για να σας το αποκαλύψουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ερώτηση παγίδα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Σας τη φέραμε πολύ χοντρά. Πάρτε τα. Το πάρτε τα είναι χαριτολογώντας. Όπως είπε και η φίλη μας, η Φάνη πάλι την τρολιά βέβαια. Πρέπει να σας πούμε το... Είναι καινούριος πολιτικός όρος το πάρτα, δεν είναι από την Φάνη πάλι την τρολιά. Στο Πλατζηδάκης και στους αγρότες, έτσι πάρτε τα. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Με μία το κέφι. Είναι ο Κώστας ο Καρμαλής από τις δηλώσεις τις χθεσινές που δεν παίχτηκαν στην τηλεόραση. Στο PlayStation 3 το συνέδριο μίλησε λέγοντας τίποτα δεν με σώνει. Καταλάβατε. Είναι άντως. Πολύ ωραία. Ο Κώστας. Ο Κωστάκης. Και επίσης είναι ωραίο. Πού είναι μισό το λίγο να τον. Μπράβο. Είναι ωραίο και το ύφος. Μάση. Ανάλλητος. Συνεχίζουμε, πάμε σε μια άλλη φωτογραφία. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε μέσα σε όλη αυτή την μιζέρια, θέλουμε να σας δείξουμε μια φωτογραφία που μας έστειλε ένας φίλος, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μία, η κολοκατάσταση που ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Τη ζούμε όσο, εμείς τη ζούμε. Δηλαδή αποτυπώνει και την κολοκατάσταση, αλλά από την άλλη μπορείς να την ερμηνεύσεις ότι ζούμε στο καλύτερο μέρος του πλανήτη. Η φωτογραφία είναι στον υπολογιστή του Γιάννη. Και είναι αυτή εδώ. Ψάξτε, βρέστε την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Βρείτε την Ελλάδα. Κάτι καταλάβατε. Δούμε στον κύριο. Είναι εδώ, όταν... Αμερική και τα λοιπά, εδώ είναι η Αφρική. Καταλαβαίνετε περίπου. Φτάνει. Όταν τη βλέπεις αποστασιοποιημένα την κολοκατάσταση, δεν είναι τόσο άσχημα. Δεν είναι τόσο άσχημα τελικά τα πράγματα. Όταν είσαι μέσα, ίσως δεν ξέρεις πού ακριβώς βρίσκεσαι. Κοίτα, αν είσαι μέσα, είναι άσχημα, αλλά ξέρεις πού είσαι. Αν βγεις και το κοιτάξεις από μακριά, είναι καλύτερα.